σε 2-24 ώρα οι κάλπες θα ανοίγουν για να ψηφίσουμε για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Για το τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εκλογική διαδικασία, μας ενημερώνει η υπεύθυνη νομαρχία Αργολίδας, κυρία Κωστακάκου. Η εκλογή του νομού μας, προσερχόμενοι στις κάλπες, πρώτα θα πρέπει να γνωρίζουν την ώρα καταρχήν ψηφοφορίας, η οποία βάσει του νόμου είναι από τις 7 το πρωί ως 7 το βράδυ. Παράλληλα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν μαζί τους κάποια στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν την ταυτότητά τους. Θα είναι λοιπόν αυτά είτε η αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο υγείας και το διαβατήριό τους σε περίπτωση που λείπουν όλα τα προηγούμενα, ακόμη και λιγμένο να είναι, επειδή ταυτοποιεί την ύπαρξή του στο πρόσωπο, ισχύει και αυτό. Επίσης, έχουμε να πούμε για τους ομογενείς και τους κοινοτικούς εταίρους εκλογής προσερχόμενοι στις κάλπες. Αυτοί πρέπει το διαβατήριό τους, αλλά το οποίο επιβάλλεται να είναι σε ισχύ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ένα θέμα που προβληματίζει πολλούς είναι η σταυροδοσία. Τι γίνεται? Η σταυροδοσία, όντως, κατά τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου και της 14ης Νοεμβρίου, είναι λίγο πιο δύσκολη από ό,τι ήταν στις προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Και αυτό προέκυψε λόγω των διευρυμένων δήμων. Όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές, το θέμα της σταυροδοσίας είναι απλό και ενιαίο για όλο το νομό μας. Καθορίζεται από τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγονται και οι σταυροί που μπαίνουν στις περιφερειακές εκλογές είναι μέχρι 3. Είναι ξεκάθαρο και για όλο το νομό μας. Όσον αφορά τη σταυροδοσία των δημοτικών για τις δημοτικές εκλογές, αυτή ποικίλει από δήμο σε δήμο. Και εξαρτάται από τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγονται. Γι' αυτό και η υπηρεσία μας δεν μπορεί να ενημερώσει όλους τους εκλογείς και ψηφοφόρους του νομού μας για να μην υπάρχει σύγχυση. Έχει προβλεφθεί όμως από την νομοθεσία να αναγράφεται επί των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές στο κάθε εκλογικό κέντρο που θα πάει, κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, εκλογικό τμήμα που θα πάει ο εκλογέας, στα ψηφοδέλτια τα οποία θα λάβει να αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών που θα πρέπει να βάλει στους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής του, σε έναν από τους διευρυμένους, σε έναν σταυρό στους διευρυμένους, στους υπόλοιπους δήμους που αποτελούν τον διευρυμένο ήδη δήμο και σε μία τοπική κοινότητα. Όμως αυτά δεν θα τα πούμε εμείς συγκεκριμένα, δεδομένου ότι όπως προείπα αναφέρονται επάνω στα ψηφοδέλτια. Εξάλλου μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα, δεν το αντιλαμβάνεται ή δεν μπορεί να αναγνώσει το ψηφοδέλτιο, μπορεί να αποταθεί στο δικαστικό αντιπρόσωπο και να ζητάει μία διευκρίνηση. Τέλος, σχετικά με την ροή των αποτελεσμάτων, θα εφαρμοστεί και φέτος έτσι με τα κινητά τηλέφωνα που ήταν και στις προηγούμενες εκλογές? Η ροή των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνει με έναν σύντομο τρόπο, όπως έγινε και κατά τις δύο προηγούμενες εκλογές του έτους 2009, που εφήρμοσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα μετάδοσης αποτελεσμάτων διαμέσου κινητών τηλεφώνων. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν ήδη εφοδιαστεί λαμβάνοντας τους σάκους και τα κινητά τηλέφωνα που μας ήρθαν, όλο το υλικό μας ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έχουμε ήδη στείλει στους δήμους και παραλαμβάνεται από δικαστικούς αντιπροσώπους, θα παραλάβουν μαζί και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου που έχει περασμένα όλα τα δεδομένα τα απαραίτητα για την αποστολή μηνύματος. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα συμπληρώσει μόνο τον αριθμό που αφορά το αποτέλεσμα των συγκεντρωτικών εκλογών, τόσο των δημοτικών όσο και των περιφερειακών εκλογών.
Αυτό το μήνυμα θα φτάσει άμεσα, όπως αντιλαμβανόμαστε, στο Υπουργείο Εσωτερικό, στην αρμόδια διεύθυνση που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από όλη την επικράτεια, και ως εκ τούτου το Υπουργείο Εσωτερικών ευελπιστεί ότι σε πολύ λίγο χρόνο από την καταμέτρηση των ψήφων θα έχει ένα σίγουρο αποτέλεσμα στο 20% των εκλογικών τμήματων όλης της επικράτειας.